το δεύτερο περιστατικό που θέλω να σας πω. Μοιάζει με ανέκδοτο, Μοιάζει, ναι, δεν ξέρω, κι εγώ μάλλον έτσι θα το χαρακτηριζάκι. Πρόκειται λοιπόν για έναν αστυνομικό, ο οποίος μπήκε σε ένα από τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία. Ναι, ναι. Το οποίο βρίσκεται σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης. Yeah. Φεύγοντας όμως από το ζαχαροπλαστείο αυτό, πήρε τα γλυκά και τέλος πάντων ό,τι άλλο ήθελε να πάρει ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Άφησε όμως μέσα στο ζαχαροπλαστείο το σακίδιό του, το οποίο ήταν μέσα οπλισμός του. Δηλαδή το πιστόλι του, τα φυσίγγια, η θήκη των φυσικείων του. Μάλιστα δεν φαίνεται να ανησύχησε γιατί κάτι του έλειπε. Ναι. Αλλά τι προβλέπετε να γίνει αυτό, τώρα με τον αστυνομικό? Θα σας πω ναι, αμέσως. Το σακίδιο αυτό λοιπόν το εντόπισαν οι υπάλληλοι του ζαχαροπλαστείου, ειδοποίησαν τον υπεύθυνο ασφαλείας του μεγάλου αυτού εμπορικού κέντρου, ο οποίος άνθρωπος πήρε τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία και είπε ότι εδώ πέρα προφανώς κάποιος δικός σας έχει ξεχάσει το σακίδιό του με το όπλο του. Ναι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Ο εισαγγελέας νομίζω ότι έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος και να του στείλουν την δικογραφία. Μάλιστα, επειδή μέσα στο σακίδ, από ό,τι μαθαίνω, υπήρχαν και προσωπικά του αντικείμενα, δόθηκε εντολή να του παραδοθούν τα προσωπικά του αντικείμενα, αλλά το όπλο και τα φυσίκια να πάνε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Είχε μεγάλη λαχτάρα για το τσουρέκι. Φοβερό.